Το υδατικό πρόβλημα της Θεσσαλίας τέθηκε επιτάπητο σήμερα στην ημερίδα που διοργανώθηκε στη Λάρισα. Στη δική του παρέμβαση, ο Υπουργός Περιβάλλοντος μέσω Skype αναγνώρισε τη σημαντικότητα του προβλήματος αλλά και την αναγκαιότητα ορθής διαχείρισης του νερού στο Θεσσαλικό κάμπο, ιδιαίτερα για την άρδευση των καλλιεργιών, τονίζοντας ότι η κυβέρνηση προχωρά το σχεδιασμό, κάνοντας αναφορά στον Αχελώο αλλά ιδιαίτερα στο έργο του φράγματος στη Μεσοχώρα, το οποίο χαρακτήρισε κρίσιμο για τη βιωσιμότητα του πρωτογενούς τομέα, τονίζοντας ότι εντάσσεται στο σχέδιο διαχείρισης λεκανών απορροής. Το πράγμα της Μεσοχώρας, για παράδειγμα, στο νομό Τρικάλων, δεν ξέρω μικρότητας, είναι φιλόγος μου, που εντάσσεται στο σχέδιο διαχείρισης λεκανών απορροής ποταμών του Ιδανικού Διαμερίσματος Ελληνικής Ιερέας Ελλάδας και εξετάστηκε στο πρώτο ΣΛΑΒ ως ένα αμοιβώς υδροελεκτρικό έργο ανεξάρτητα από τα έργα μεταφορά τα υλόγωνα και τελείως Θεσσαλία. Αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε ήδη σε διαδικασία στην αρμόδια διεύθυνση περιβαλλοντικής αδειοδότησης να εκδοθεί η ΑΕΠΟ, η απόφαση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων και έτσι ενσωματώνοντας βέβαια σε αυτή και τις παρατηρήσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας, έτσι ώστε να ανοίξει ο δρόμος, ώστε να προχωρήσουν τα έργα και να παραδοθεί αυτό το έργο, πολύ σημαντικό έργο για τη Θεσσαλία, για την Ελλάδα συνολικά, σε λειτουργία στους έργους. Ο Υπουργός επεσήμανε πως το Υπουργείο με ένα έργο 14 εκατομμυρίων προχωρά σε δράσεις για την ενίσχυση του αγροτικού τομέα και την κλιματική αλλαγή που περιλαμβάνουν παρεμβάσεις και στα ποτάμια, ενώ ανακοίνωσε ότι στο σχεδιασμό υπάρχουν επιπλέον 22 σημαντικά αρδευτικά έργα. Στη δική του παρέμβαση, ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας, αφού τόνισε ότι η Περιφέρεια υλοποίησε 500 έργα και ποσό 1,6 δις για τη διαχείριση του νερού, σημείωσε τη σημασία υλοποίησης των έργων του Αχελώου, για τα οποία, όπως είπε, δαπανήθηκαν τα προηγούμενα χρόνια πολλά χρήματα. Σήμερα όμως το νερό έχει ιδιαίτερη αξία. Έχει ιδιαίτερη αξία για το πρόβλημα της χώρας αλλά και του κόσμου, είναι βιολογικό. Τα ποτάμια στερεύουν, η γη ξεραίνεται, ο αέρας μολύνεται και χρειάζεται μια βιολογική αφύπνιση. Βιολογική αφύπνιση έχει μέσα της και το νερό. Αχελώος, πεταμένα λεφτά, πλήρωσε ο Έλληνας φορολογούμενος 1,2 δισεκατομμύρια ευρώ για έργα τα οποία είναι εκεί, πεταμένα, ένα έργο υδροελεκτρικό έτοιμο. Ένα έργο το οποίο πρέπει να λειτουργήσει. Ένα έργο το οποίο, αν λειτουργήσει, θα δώσει με άλλο μείγμα στην ηλεκτρική ενέργεια και άλλη δύναμη εθνικής ανεξαρτησίας στην ηλεκτρική ενέργεια. Και θα δώσει μικρότερη τιμή στο ρεύμα, δηλαδή ο αγρότης, ο κτηνοτρόφος, το παιδί, η οικογένεια θα πληρώνει λιγότερο. Γι' αυτό, ναι, στη Μεσοχώρα, ναι στο υδροελεκτρικό της Μεσοχώρας, ναι της Σικιάς, ναι στο Πευκόφυτο, ναι στη μεταφορά νερού, γιατί το νερό είναι ζωή. Εμείς διαχειριζόμαστε σωστά το νερό, κάναμε το μεγαλύτερο έργο στη λίμνη Κάρλα, κάναμε το Μαυρομάτι, το λιμνοξαμινή, το φράγμα στο Μαυρομάτι, το φράγμα στο Λιθέο, λιμνοξαμινή στο Ξηριά και αντιπλημμυρικά έργα παντού, τα οποία είναι ταυτόχρονα και αγροτικά. Βοηθήσαμε όσο κανείς άλλος τους αγρότες. Επί 10 χρόνια οι αγρότες του Θεσσαλικού κάμπου ποτίζουν αδιάλειπτα. Έχουν ξεχάσει τις παλιές κακές εποχές. Την ημερίδα διοργάνωσε η Περιφερειακή Ένωση Δήμων και η Περιφέρεια Θεσσαλίας.